Είναι πολλές οι διατάξεις του σχεδίου νόμου, φαινομενικά ετερόκλητες, αλλά έχουν μια κοινή βάση. Και αυτή η κοινή βάση έχει να κάνει με την επιδίωξη προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας στις απαιτήσεις των καιρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μονοπωλίων. Αφορούν τροποποιήσεις διατάξεων, αλλά και επιτάκυνση, κυρίως η επιτάκυνση των επενδυτικών διαδικασιών προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων στην πράσινη επέλαση. Τέτοιες διατάξεις, επέλαση στην κυριολεξία του κεφαλαίου, είναι του άρθρου 124 που αφορά την εμπορευματοποίηση των χώρων του πρώην εργοστασίου της Πυρκάλ. Πρόκειται για έναν από τους τελευταίους εναπομείναντες ελεύθερους χώρους του λεκανοπεδίου της Αττικής και μπαίνει στο στόχαστρο της αξιοποίησης από επενδυτικούς ομίλους στο όνομα της πράσινης μετάβασης, αξιοποιώντας όλους τους αντιπεριβαλλοντικούς νόμους και των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ως ΚΚΕ είμαστε συνολικά αντίθετοι με το σχέδιο μεταφοράς στην Πυρκάλ των 9 Υπουργείων και λοιπόν οργανισμών. Κατά συνέπεια είμαστε και αντίθετοι και στο ποιος θα αναθέτει τα έργα. Με το ειδικό χωροταξικό σχέδιο που αλλάζει τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης, θα στρωθεί το έδαφος πάνω στο οποίο θα δρομολογηθεί η παράδοση της έκτασης που καλύπτει το 20% της περιοχής του Ημιτού στον ή στους επιχειρηματικούς ομίλους που θα αναλάβουν την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση του έργου με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αποκομίζοντας κέρδη από την εκμετάλλευση των μελλοντικών εγκαταστάσεων. Έχουμε εκφραστεί ως ΚΚΕ με τεκμηριωμένες θέσεις για την ανάγκη δημιουργίας ελεύθερων χώρων, χώρων πρασίνου, αναψυχής, κοινωνικών δραστηριοτήτων και κατάλληλων υποδομών που αφορούν σχολεία, νοσοκομεία και άλλα. Πάμε στις διατάξεις του άρθρου 132 που αφορά την ρύθμιση θεμάτων εκκλησίας της Ελλάδας. Κατά την άποψή μας, διευκολύνει την επιτάχυνση της εμπορευματοποίησης της όποιας εκκλησιαστικής περιουσίας που πολλές φορές αμφισβητείται και η κυριότητά της, αλλά και της ρευστοποίησης της, κατοχυρώνοντας και αναβαθμίζοντας το ρόλο της κύριας ιεράς μονής στις όποιες συναλλαγές. Ήδη υπάρχουν μονές που έχουν πουλήσει σε ιδιώτες και μάλιστα υπάρχει τελευταία ένας όμιλος που έχει αγοράσει δύο δάση παρακαλώ, μεταξύ των οποίων το ένα απομονεί με έδρα την Κεντρική Ελλάδα και έδρα της εταιρείας στο νομό Αττικής. Πάμε τώρα στις διατάξεις που αφορούν το πρωτογενή τομέα. Στα άρθρα 130 και 138 που αφορούν την χορήγηση των ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου σε τομείς της γεωργίας, αλία και ιδιωτοκαλλιέργεια. Κανένα όφελος δεν πρόκειται να δουν η γεωργία από αυτές τις ενισχύσεις. Αντίθετα, πιο δυνατές θα βγουν οι μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις, όπως αυτές του κλάδου της ιδιωτοκαλλιέργειας. Οι βιοπαλαιστές αγρότες θα βρεθούν σε ακόμα χειρότερη θέση λόγω του ανταγωνισμού τους με τις μεγάλες επιχειρήσεις, αγροτικές, μεταποιητικές και εμπορικές, που θα ευνοηθούν από τις επιχειρήσεις των επενδυτικών τους σχεδίων. Παράλληλα, θα κληθούν να πληρώσουν βαρύ το μάρμαρο των συγκεκριμένων δαπανών μέσω της συμβολής τους στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού με άμεσους και έμεσους φόρους, τα οποία σε ποσοστό άνω του 90% βαρέλουν τα λαϊκά στρώματα. Το μάρμαρο αυτής της ανάπτυξης το πληρώνουν βαριά οι αγρότες, όπως με την τιμή του ρεύματος, τις ανατιμήσεις, τις τεράστιες ανατιμήσεις σε λοιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροπές, ζωοτροφές, το πετρέλαιο και ούτω καθεξής. Πάμε στα άρθρα 135, 136 και 137 που αφορούν ρυθμίσεις επιχορηγήσεων σε αγρότες. Το 135 άρθρο προβλέπει τη χορήγηση προκαταβολών της κρατικής αρρωγής στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Το 136 ορίζει τους δικαιούχους επιχορήγησης και το 137 αφορά τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στην κρατική αρρωγή, κατοχυρώνοντας αλλαγές σχετικά με τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιχορήγησης που έχουν γίνει σε εταιρείες από το 2020, δηλαδή έχουν επιβάλει αναδρομική ισχύ.
Η ουσία όμως είναι η εξής αυτών των διατάξεων, των άρθρων 135, 136 και 137. Πρώτον, μπορεί να προβλέπει τη χορήγηση προκαταβολών της κρατικής αρρωγής στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όμως παραμένει το μεγάλο πρόβλημα ότι οι μη κατά κύριο επάγγελμα παίρνουν πετσοκομμένη την κρατική αρρωγή, καθώς το ύψος της αποζημίωσης που λαμβάνουν μπορεί να φτάνει μόνο μέχρι το 50% της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ενώ αυτή η αποζημίωση δεν είναι πάντα εξασφαλισμένη, καθώς δίνεται μετά από ειδική απόφαση. Δεύτερον, την ώρα που στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες πετσοκόβεται η κρατική αρρωγή, τα νομικά πρόσωπα επιχειρήσεις την παίρνουν ολόκληρη. Δηλαδή εξομοιώνονται με κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Δηλαδή κόβουν φτωχούς ετεροαπασχολούμενους καλλιεργητές που συμπληρώνουν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα και ενισχύουν επιχειρηματίες που ανάμεσα στις διάφορες επιχειρήσεις που κατέχουν μπορεί να έχουν και μια αγροτική εταιρεία. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη διάταξη. Η κυβέρνηση είναι φανερό ότι κινείται στις ράγες της κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των δημοσιονομικών περιθωρίων της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Τα θύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτής των καρτέλ και των βιομηχάνων, είναι οι βιοπαλαιστές αγρότες που δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από αυτή την πολιτική, η οποία υπηρετεί το μονόδρομο της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων. Την περίοδο αυτή πλήττονται βαριά εκτινοτρόφοι λόγω της ακρίβειας στις ζωοτροφές, με εμφανείς τις επιπτώσεις που έχει αυτό τόσο στην επιβίωση του κτηνοτρόφου όσο και στις τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων και κρέατος για τη λαϊκή κατανάλωση. Πλήττονται επίσης οι αμπελουργοί από την ολική καταστροφή που έχουν υποστεί από τις έντονες βροχοπτώσεις σε επιτραπέζια και σταφίδα και είναι εξοργισμένοι για τα ψίχουλα που δίνει ο ΕΛΓΑ, αλλά και για τη συμπεριφορά όλων των κυβερνήσεων να διατηρούν έναν οργανισμό που τρώει στην κυριολεξία τα χρήματα των παραγωγών χωρίς να αποζημιώνει. Κι όμως η κυβέρνηση επικαλείται τις αντοχές της οικονομίας, τις δεσμεύσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής και την ελεύθερη αγορά για να δηλώσει μετά τη στήριξη στις μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο από όλες τις φυσικές καταστροφές και νόσους στο 100% με επαρκή κρατική χρηματοδότηση. Πρέπει να σταματήσει η ασυδοσία των εμπόρων, να επιβληθούν κατώτατες εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, οι οποίες να ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής και να διασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης και μείωση του κόστους παραγωγής. Θα πρέπει να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, να θεσπιστεί αφορολόγητο πετρέλαιο, κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής και του χρηματιστηρίου ενέργειας, να επιδοτηθούν τα αγροεφόδια και οι ζωοτροφές, να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Θα πρέπει να επιδοτηθούν οι θαλάσσιες μεταφορές με απευθείας χρηματοδότηση στον παραγωγό και όχι στους εφοπλιστές. Όπως επίσης η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση χωρίς καθυστέρηση πρέπει να φροντίσει να προχωρήσει ο νέος κύκλος ψεκασμών αντιμετώπισης του δάκου για να σωθεί η φετινή ελαιοπαραγωγή. Τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα τα εξειδικεύσει το Υπουργείο, όπως και όλα τα μέχρι σήμερα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για τους αγρότες, δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της εκτόξευσης του κόστους παραγωγής. Από τα 5,5 δισεκατομμύρια που είναι το πακέτο στήριξης, όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μόνο 150 εκατομμύρια θα πάνε στους αγρότες. Τα νούμερα δείχνουν ότι από αυτά έχει αποκλειστεί σημαντική μερίδα αγροτών, ακόμα και κατά κύριο επάγγελμα. Σήμερα λοιπόν είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε η ενίσχυση της οργάνωσης του αγώνα των παραγωγών για την επιβίωσή τους, έτσι ώστε να ανοίξει ένας πραγματικά ριζικά διαφορετικός δρόμος προς όφελός τους. Σε σχέση με το άρθρο 162 που αφορά το προσωπικό που απασχολείται στα προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης αλλοδαπών,
Ασκούμε κριτική για την κοροϊδία σε βάρος των εργαζομένων που ασκεί η κυβέρνηση και αφορά όλες τις κατηγορίες, γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς που δουλεύουν σε κέντρα προσφύγων και μεταναστών και σταθερά λαμβάνουν τον επιπλέον μισθό σε μηνιαία βάση και όχι άπαξ ανά έτος όπως τώρα ερμηνεύεται η διάταξη. Η καταβολή αυτή σταμάτησε πέρυσι και δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση στους εργαζόμενους, οι οποίοι αντέδρασαν στην περικοπή με κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες. Αντί να ικανοποιηθεί το αίτημά τους για να συνεχιστεί η καταβολή του επιπλέον μισθού λόγω των ειδικών συνθήκων της δουλειάς τους, τώρα γίνεται νόμος η περικοπή μέσω μιας δίθεν ερμηνευτικής διάταξης. Αρκεί να σκεφτεί κάποιος ή κάποια ότι πολλές φορές οι εργαζόμενοι αυτοί δουλεύουν μακριά από το σπίτι τους. Λίγο χρόνο παραπάνω, κύριε Πρόεδρε, δεν θα αργήσω πολύ. Αρκεί να σκεφτεί κάποιος ή κάποια ότι πολλές φορές οι εργαζόμενοι αυτοί δουλεύουν μακριά από το σπίτι τους με ανύπαρκτες υποδομές. Η δίθεν αμφισημία την οποία επικαλείται η κυβέρνηση είναι ψευδεπίγραφη, αφού το γράμμα του νόμου είναι σαφές και μιλά για έναν επιπλέον μηνιαίο μισθό. Δεν υπάρχει αμφισημία λοιπόν, αλλά η πολιτική βούληση της περικοπής. Το μεγάλο πρόβλημα σε κάθε περίπτωση παραμένει και αφορά τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, τις προσωρινές συμβάσεις, τις εργολαβίες και ενοικιάσεις εργαζομένων στα κέντρα για πρόσφυγες και μετανάστες και σε όλα τα σχετικά προγράμματα. Εργασιακή ανασφάλεια και ομοιρία για τους εργαζόμενους, υποτυπώδης προστασία για τους ξεριζωμένους. Αυτή είναι η πολιτική που υπηρετεί και η σημερινή, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, με εργολαβικές αναθέσεις στη φύλαξη, στην καθαριότητα, στις τεχνικές υπηρεσίες και την εμπλοκή των ΜΚΟ και ιδιωτών στο προσφυγικό μεταναστευτικό. Αυτά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.